Για εγώ είμαι για το τέλος της ημέρας εδώ πέρα. Ναι. Hey you, hey me, it is you dot me. Κάτσε να αυτό κι εγώ. Έλα, αυτό λέω, περιμένω. Αν λέω κι εγώ δεν θα έρθεις, γι' αυτό έκανα την intro μόνος μου. Για σε φέρε εδώ. Πάμε, έλα, έλα μαζί. Hey you, όπα, hey me. It is you, not me. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς έχουμε ξυπνήσει νωρίς σήμερα. Πού? Ήρθε και η ζηλιάρα. Τη Βασιλική έχουμε ίδιες πιτζάμες. Matching. Και εγώ φοράω ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να βρω. Για τα δευτερόλεπτα έκανες μόνο την αγκαλιά. Αυτό ήταν. Φεύγω τώρα, πες μαμά, πάω. Όπως είδατε και από το χθεσινό βιντεάκι, γιορτάσαμε τελικά τον Άγιο Βαλεντίνο και την ημέρα που έπρεπε. Ευτυχώς δεν είχαμε και θέματα με τη μικρή, δηλαδή πήγε για ύπνο μια χαρά, ούτε το βράδυ δεν ξύπνησε καθόλου. Δηλαδή μια και καλή το πρωί. Οπότε και εμείς ήμασταν λίγο πιο χαλαροί, παρόλο που ήταν έτσι αργά. Και ευχαριστηθήκαμε και ύπνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ναι. Σήμερα έχουμε γεμίσει μπαταρίες για μια καινούργια μέρα, καινούριο vlog. Προτού όμως ξεκινήσουμε το vlog, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βιντεάκι. Επίσης κάντε και ένα follow στο Instagram. Ωραία, Μαλή. Ναι, ευχαριστώ. Σου πηγαίνει. Θα μπορώ να το φτιάξω λίγο τώρα. Απλά είναι ακόμη δεν ξύπνησα που λένε. Βασιλική εδώ πέρα παίζει με το κυκλοθέατρο τη. Το Δράκο. Μπράβο, το κυκλοθέατρο, ναι. Wow. Πρωινό στη Βασιλική θα κάνουμε κεφίρ. Αλλά έχω πάρει αυτό το κεφίρ, που είναι με αυτά τα τρία τέλος πάντων φρούτα. Γιατί το σκέτο που είχα πάρει δεν της πολύ άρεσε και θέλω να δω αν θα φάει ρε παιδί μου το συγκεκριμένο. Είναι κεφίρ χυμούς από αυτά τα τέτοια, δεν έχει κάτι άλλο. Και συνδυαστικά μαζί με το κεφίρ θα της βάλω και δημητριακά. Σαν να τρώει ρε παιδί μου δημητριακά μεγάλα, αλλά δεν θέλω να της το κάνω δημητριακά μεγάλα. Οπότε θα βάλω τώρα pop κοινόα, pop φαγόπυρου, pop ρυζιού. Θα το κάνω γενικά. Έτσι ένα ωραίο μίξ. Να δούμε αν θα φάει η Δημητριακά και αυτή με κεφίρ όμως. Κουκλίτσα είσαι, ναι. Πού πας, παίρνεις την ένα και φεύγεις. Ταινίζεται μόνη της αυτή τη στιγμή. Να διαβάσουμε το βιβλίο και να χτενιστούμε. Μονόξυγκα. Κούκλα νερό. Πρέπει να πιείς. Να, έλα να διαβάσουμε και το βιβλίο παράλληλα. Ταινιζόμαστε, κοίτα. Παιδιά, πρώτη φορά έχω λόξυγκα έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό, το κοκοράκι. Το κοκοράκι είναι αυτό. Ναι, είναι κοκοράκι. Μπράβο το κοκοράκι. Μπράβο. Κοκοκοκο, πώς κάνει. Κοκο, μπήκε μέσα στο στάβλο. Κοκοκοκοκοκο. Η αλεπού. Πώς κάνει η αλεπού. Πώς κάνει η αλεπού, ε. Α, και ο ήλιος. Ο ήλιος που πέφτει πάνω από το στάβλο. Και αυτό τι είναι, η μελισσούλα. Βασιλική, τι να σου πω, αυτό το μαλλί δεν στρώνει. Θέλει κόψιμο. Ή να μακρύνει. Θα φτιάξω εγώ τώρα κάψε έτσι. Λίγο. Κουκλίτσα. Είσαι κούκλα. Αφού ετοιμαστήκαμε με τη Βασιλική, ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε με τη μαμά μας τη γυμναστικούλα μαζί σήμερα. Έλα, μαμά, ετοιμάσου. Τώρα. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. Τώρα τα βλέπω, είστε και οι δύο. Αμέσως ξαπλώσατε. Ήτανε καλό, Βασιλική. Για εγώ είμαι για το τέλος της ημέρας εδώ πέρα. Βασιλική, τι έπαθες παιδί μου, εμείς κάνουμε γυμναστική, εσύ κουράστηκες. Να τα πτώματα εδώ, μπαμπάς και κόρη. Ναι. Τα παιδιά φάγαν πρωινό, εγώ δεν έφαγα. Ήθελα να κάνω πρώτα τη γυμναστική και μετά να φάω. Τώρα σου έρχεται να ξεράσεις. Όχι. Εντάξει. Θα κάτσω να πιω λεμόνι με νερό και ένα ολόκληρο ποτήρι νερό και μέσα θα ρίξω λίγο κάποιες σταγόνες λεμονιού. Περίπου ίσα να καλύψει τον πάτο βάζω εγώ, αρκετό δηλαδή σχετικά. Και θα φάω πρωινό. Αλλά δεν έχω σκεφτεί τι θα φάω. Μάλλον κανένα τοστ, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε βγει μόλις τώρα έξω και πάμε να πάρουμε ένα δέμα το οποίο ήρθε. Βέβαια, είναι τεράστιο Αλέξη το δέμα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι δέμα μας. Πόσο μεγάλο θα είναι, δηλαδή.
Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα μισό μέτρο. Δεν ξέρω μισό που μέτρο. Θα. Ναι! Μήπως έπρεπε να έρθουμε με το αυτοκίνητο. Πολύ νωρίς το θυμήθηκες, είμαστε ακριβώς έξω από την ACS. Λίγο αργά το θυμήθηκα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα δείξει πόσο μεγάλο θα είναι. Μη λέμε μεγάλα λόγια, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και πολύ μικρό. Εν τω μεταξύ, περνάς στο δρόμο και βλέπεις ότι έχουν από τον Άγιο Βαλεντίνο έτσι ακόμη στολισμένα και είναι πολύ ωραία. Και με τις καρδιές και με όλα. Εμείς το γιορτάζουμε δύο μέρες. Δεν θέλαμε να το γιορτάσουμε καμία και τελικά καταλήξαμε να το γιορτάζουμε δύο μέρες τον Άγιο Βαλεντίνο. Βασιλική, πού πήγε ο μπαμπάς? Πήγε να πάρει το δέμα. Εμείς καθίσαμε εδώ στον ήλιο γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Κάτω, έρχεται. Σας είπα ότι ήταν λίγο μεγάλο. Λίγο. Πάμε να βάλουμε και πιγκτήρια. Να βάλουμε τις Βασιλικής. Αυτά εδώ τα ρουχαλάκια. Να αρχίζουμε να τα συμμαζεύουμε λίγο γιατί γίνεται της κακομοίρας με τα ρούχα της εδώ. Έχω βάλει και στη σακούλα IKEA και σε αυτό το cute το καλαθάκι γιατί δεν είχα άπλυτα. Δυστυχώς αυτό δεν χωράει όταν γεμίζει λόγω των κουτιών εδώ κάτω. Οπότε το έχουμε κάπως έξω. Ιδανικά θα ήθελα να βρω ένα καλάθι σαν αυτό που έχω μέσα με τα παιχνίδια. Ένα τέτοιο καλάθι θέλω, αλλά πού να το βρω αυτό και να μην είναι ακριβώς το ίδιο γιατί αυτά κάπως λίγο ξεφτάνε άμα τα δαγκώσει η Βασιλική. Έχουμε για παράδειγμα αυτό εδώ στην κουζίνα, το οποίο το έχει δαγκώσει και το έχει χαλάσει και είναι παρόμοιο υλικό. Θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές κιόλας στο. Ναι, θα κάνω. Έλα, να σε βάλω. Κιάπι! Κάσε! Κούνια, πού πήγε αυτό το ποδαράκι? Έτσι. Τι ωραία! Κάνεις κούνια! Μπράβο! Μπράβο! Ναι, οπότε έχω ξεμείνει με αυτό εδώ. Στο παρόν θέλω να έχω παιχνίδια κανονικά σε αυτό, γιατί τα παιχνίδια της Βασιλικής αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι στο πάτωμα, τα μαξιλάρια και αυτά. Και γενικά θέλω να κάνω κάποιες μικροαλλαγές στο δωμάτιο της Βασιλικούλας. Ναι, και όπως βλέπεις έχω πολλά πλυντήρια από πίσω μου που πρέπει να μπουν και στη θέση τους. Το δέμα που ήρθε σήμερα είναι κάτι διακοσμητικό για το δωμάτιο της Βασιλικής. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Θα δω ότι είναι όλα ok. Αφού βάλα κάτω πλυντήρια ακόμα. Γιούπι! Κούνια! Θέλει 41 λεπτά να τελειώσει. Και η Βασιλική κοιμήθηκε. Το μόνο που μένει είναι να περιποιηθούμε λίγο τον εαυτό μας. Σας είπα το πρωί ότι ήθελα να κάνω τα μαλλιά μου και δεν πρόλαβα να τα κάνω. Θα τα ισιώσω, θα ετοιμαστώ, θα ψηλώ, περιποιηθώ και ας είναι και μεσημέρι. Ετοιμάσω και το βίντεο για να το δείτε. Ο Αλέξης εντωμεταξύ είναι στη δουλειά, οπότε έχω λίγο me time επιτέλους. Να κάτσω να χαλαρώσω γιατί η αλήθεια είναι ότι σπανίζει αυτό. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, αν θυμάστε με τη Βασιλική που ξυπνούσε και ήταν λίγο άτσο. Περιμένουμε να ζεσταθεί η μασιά, να περιποιηθούμε λίγο το μαλλιά μας. Τώρα την έχω βάλει στη σωστή θερμοκρασία. Γιατί τις προάλλες στο Instagram είχα κάνει τα μαλλιά μου και δεν ήταν σωστή θερμοκρασία. Τα χτένιζα μισή ώρα και λέω τι φάση, γιατί δεν πιάνει. Αλλά τώρα μια χαρά. Και είμαι έτοιμη! Σήμερα θέλω να γυρίσω και ένα βιντεάκι στο δικό μου το κανάλι. Το βράδυ βέβαια, όταν τελειώσω αλλά και στη δουλειά η Βασιλική κοιμηθεί. Οπότε ετοιμάστηκα και νωρίτερα και γιατί ήθελα επιτέλους να κάνω λίγο τα μαλλιά μου. Όλες τις μέρες αυτές είμαστε μέσα στο σπίτι σχετικά, δεν βγαίνουμε καθόλου. Μόνο σήμερα έπρεπε να βγούμε, αλλιώς δεν θα βγαίναμε. Η Βασιλική δεν είναι και στα καλύτερά της για να βγει. Κάνει πάρα πολύ κρύο, είτε πρωί βγαίνεις, είτε βράδυ βγαίνεις, είτε μεσημέρι βγαίνεις, πάρα πολύ κρύο κάνει. Τώρα αυτή την ώρα μόνο, 3-4 η ώρα είναι που κάνει ζέστη. Αλλά και πάλι βγήκα να απλώσω κάτι ρούχα που είχα βάλει στο πλυντήριο προηγουμένως. Βασικά μια πλεκτή ζακέτα που η Βασιλική τη λέρωσε με φακές και την έπλυνα τοπικά και μετά την έβαλα και στο πλυντήριο. Γιατί ήταν χειροποίητη και ήθελα να καθαρίσει 100% μαζί με κάτι άλλο που είχα να πλύνω. Τα άπλωσα για ένα λεπτό έξω, παιδιά. Να δείτε λίγο, να δείτε και πως. Δύο πράγματα ήτανε. Αυτά εδώ. Τα έχω βάλει να λιαστούν τώρα στον ήλιο. Πάγωσα, δηλαδή ίσα που άνοιξα, τα άφησα.
πρόσεξα πως θα τα κρεμάσω για να μην ξεχυλώσουν κιόλας. Καλά, η άλλη είναι ήδη ξεχυλωμένη, είναι παλιά ζακέτα, αλλά η μία ήταν έτσι πολύ προσεγμένη γιατί την είχε κάνει η γιαγιά μου και θέλω να την κρατήσω. Είναι χειροποίητο και μου αρέσουν πάρα πολύ τα πλεκτά. Σας έδειξα όμως το δεματάκι που ήρθε. Αυτό το ξεχάσαμε λίγο. Τώρα είναι να ξυπνήσει και η Βασιλική, οπότε θα τα ανοίξουμε μαζί. Σας κάνω έτσι ένα sneak peek γιατί δεν έχω συζητήσει καθόλου ακόμα με τον Αλέξη το πού θα το βάλουμε, πώς θα το βάλουμε και τι θα κάνουμε ακριβώς. Αυτό είναι το πάντα. Μπράβο. Απλά τώρα θέλω να απλώσω λίγο το πλυντήριο και να ανοίξουμε μαζί ένα δέμα, ένα δώρο που σου πήραμε για σένα. Ναι. Έτσι. Κοίτα πόσο το έχω κολλήσει. Μην τα ανοίγει κι άλλο, Βασιλική. Δεν έχει άλλη σελίδα. Αυτή είναι η τελευταία. Το ξεκινάει. Αν θες, διάβασέ το. Η μαμά θα απλώσει λίγο αυτά τα ρούχα. Πρώτη φορά παίζει να απλώνω τα ρούχα της Βασιλικής. Και να τα αφήνω overnight έξω. Για αυτό το πλυνα έξτρα το τρίψα και δεν βγήκε. Εδώ. Έχει κάνει κάτι σημάδια σε αυτή τη ζακέτα. Και δεν βγαίνει. Και μας την είχατε πάρει εσείς. Μας την είχατε στείλει όταν είχε πρωτογεννηθεί. Μας την έστειλε μια συνδρομήτρια. Και αυτή τη στιγμή στενοχωριέμαι τόσο μα τόσο πολύ. Γιατί θέλω να το προσέξω τα μάτια μου. Και δεν βγήκε. Θα δοκιμάσω τώρα να τη στεγνώσω. Και να το κάνω με εκείνο που είναι για ειδικούς λεκέδες. Ούτε θυμάμαι με τι λερώθηκε κιόλας. Και όταν το πήρα χαμπάρι καν. Αχ, Θεέ μου. Τόσο πολύ τη λατρεύω. Anyway, θα απλώσουμε όλα τα ρουχαλάκια μας τώρα. Η Βασιλική ετοιμάστηκε εδώ. Τι κάνεις? Θες να ανοίξουμε? Ναι, θα ανοίξουμε τώρα. Ναι. Και μόλις τελειώσουμε μας περιμένει μια έκπληξη. Wow! Τι είναι αυτό? Τι λες να έχει μέσα? Με το ψαλίδι θα ανοίξεις κι εσύ? Το έκοψα με το ψαλίδι. Για να δούμε τι έχει τώρα μέσα. Βασιλικής είναι! Wow, είναι τέλεια Βασιλικούλα! Θα μπορούσε να το πεις ένα mini ραφάκι slash βιβλιοθήκη. Το πήρα βασικά γιατί ταιριάζει άψογα στο δωμάτιο της Βασιλικής. Έχω κι άλλα τέτοια της σειράς. Αλλά δεν ξέρω, θα το συζητήσω με τον Αλέξη αν θα το βάλουμε τελικά στο πάτωμα για να μπορεί π.χ. να βάζει τα βιβλία της εδώ και να τα παίρνει και πώς θα το κάνουμε. Ή θα το κρεμάσουμε στον τοίχο π.χ. για να βάλει όλα τις τερκουδάκια. Γιατί σε λίγο τερκουδάκια είναι παντού σε όλο το σπίτι. Καλή ώρα σαν εκείνο. Αυτό ήταν η απόδειξη αλλαγής αγάπη μου, αλλά άμα έχει κάποιο λάτωμα, μάλλον δεν θα το γυρίσουμε πίσω ποτέ. Σου άρεσε? Ναι. Σου άρεσε? Ναι. Δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν είναι τραπεζάκι για φαγητό. Είναι για ομορφιά. Και ταιριάζει πάρα πολύ με το δωμάτιο σου. Ναι, πάρα πολύ ωραίο είναι. Ναι. Κάτσε να το βγάλουμε από εδώ. Να δούμε και πώς ταιριάζει στο δωμάτιο. Έχουμε αυτόν εδώ τον καθρέφτη. Ταιριάζει τέλεια. Έχουμε αυτόν εδώ τον καθρέφτη. Ταιριάζει τέλεια. Το θέμα είναι να βρούμε ένα καλό μέρος να το βάλουμε και να μπορεί και η Βασιλική να το χρησιμοποιεί. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Αλλά της άρεσε νομίζω. Το όμως να το πάρω εγώ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν το πειράζουμε αυτό άλλο. Για απογευματινό, μία ομελετίτσα με κρεμμύδι, αυγουλάκι, σπανάκι και θα βάλω και λίγο τυρί για να δώσω έξτρα γεύση της Βασιλικής. Θα παρετοιμάζω της Βασιλικής και τώρα θα κάνουμε και τη δικιά μου. Αυτό είναι το δικό μου το κρεμμύδι. Θα τεμαχίσω όλα και θα τα ρίξω πρώτα κρεμμύδι, μετά τα αυγό και μετά αυτά τα δύο τα τελευταία τα σπανάκι κασέρι. Να το! Μάμε. Μπανάνα, αυγό με σπανάκι και αυτό είναι μύρτιλο. Ναι. Τα αγαπημένα σου. Ναι, θες και πιρουνάκι μήπως? Σίγουρα θα χρειάζεται πιρουνάκι. Ναι, έτσι, κοίτα. Το τσιμπάμε αυτό. Ναι. Φάει ό,τι σου αρέσει. Δοκίμασέ τα όλα. Η μαμά θα φάει τέτοιο. Κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ να τρώμε νέες τροφές και γενικά γενικά τη Βασιλική είναι όπως πριν είδατε την προσφέρω μπανάνα που είναι το αγαπημένο της και το τρώει 100% έτσι και το μύρτιλο, δηλαδή ένα φαγητό που τρώει σίγουρα και ένα φαγητό που της αρέσει, λατρεύει μαζί με κάτι καινούριο. Αυτό εδώ το καινούριο δεν είναι ακριβώς καινούριο αλλά είναι κάτι το οποίο τώρα μαθαίνει, οπότε σιγά σιγά για να το ανακαλύψει και να θέλει να το φάει. Πρέπει και εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε κάποιες προσπάθειες slash θυσίες. Έτσι κι εγώ έχω βάλει εδώ πέρα στο πιάτο μου να φάω ακριβώς το ίδιο αυγουλάκι με σπανάκι και όλα. Να την κάνω και συμπαράσταση. Η μικρή βλέπει ότι εγώ τρώω αυτό που τρώει αυτή, οπότε είναι κάτι καινούργιο που το αποδέχεται και η μαμά μου. Και έτσι είμαι στο κίδιο ευχαριστημένη. Νόστιμο! Τ' άρεσε? Ναι. Τι σ' άρεσε? Το αυγό παλιά δεν ήθελα να το κουμπίσει καν.
Αυτό θα σας πω. Και έχουμε κάνει μια πολύ καλή εξέλιξη, μια πολύ καλή πρόοδο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της ημέρας που ετοιμάζουμε το δικό μας βραδινό. Το σημερινό βραδινό θα είναι λίγο lazy food και δημιουργικό, θα το έλεγα. Ενώ ότι είναι το τέλειο βραδινό για αυτούς τους οποίους έχουν, ας πούμε, λίγα υλικά στο σπίτι, αλλά παράλληλα θέλουν να κάνουν κάτι wow. Μας το πρότειναν οι φίλοι μας αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή. Και είναι καταπληκτική. Τη δοκιμάσαμε μια φορά και την ερωτευτήκαμε. Λέμε πρέπει να το εντάξουμε στο μενού. Στην ουσία πρόκειται για σουφλέ από τοστάκια. Ναι, καλά ακούσατε. Θα βάλουμε εδώ και θα γεμίσουμε το ταψί μας με τοστάκια. Το καλό σε αυτή τη συνταγή είναι ότι μπορείς να προσθέσεις ό,τι υλικά θες εσύ και να γεμίσεις τα τοστ σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις μετά είναι να ρίξεις πάνω κρέμα γάλακτος και να τα βάλεις στο φούρνο. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Και κάπως έτσι έφτασε άλλη μία μέρα στο τέλος της. Όπως είδατε, έχουμε βάλει ήδη το βραδινό να γίνεται. Σίγουρα παρατηρήσατε ότι διαλέξαμε και ταψί. Και αυτό διότι έγινε ένα μπέρδεμα και έβαλα στο μεγάλο το ταψί. Οπότε έπρεπε να αλλάχθει. Ήταν πολύ μεγάλη μερίδα και δεν θέλαμε να κρατήσει αυτό το φαγητό για αύριο, διότι αν κρυώσει, δύσκολα τρώγεται. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, για το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας κρατάμε στην τροφιά με τα καθημερινά vlog και να χαίρεστε τόσο πολύ όσο χαιρόμαστε κι εμείς. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε έτσι στιγμές και να ξέρουμε ότι σας κάνουμε συντροφιά. Δηλαδή, όποτε έχετε χρόνο και λέτε, OK, θα καθίσω να δω λίγο you.me ή θα δω λίγο τι θέλω. Είναι γενικά πάρα πολύ ωραίο. Οπότε είναι σημαντικό να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, το κουδουνάκι και να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούργιο βιντεάκι. Πλέον καθημερινά, οπότε πιστεύω δεν θέλετε να τα χάνετε. Εννοείται κάντε και follow στο Instagram γιατί ανεβάζουμε και εκεί καθημερινά υλικό, είτε είναι stories, είτε είναι post, οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν από εμάς. Θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο βιντεάκι το οποίο θα είναι και αύριο. Καλό βράδυ και γεια σας!